Αυτή τη βδομάδα πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση στο πρώτο νηπιαγωγείο Ιεράπετρας και στο νηπιαγωγείο Κεντρίου, όπου γονείς και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν, έδωσαν το παρόν και παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα επιμορφωτικό σεμινάριο. Το θέμα του συγκεκριμένου σεμιναρίου ήταν η διαχείριση τραύματος και η παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο του συμβάντος. Θέλω λίγο να πάμε, έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η επαφή, αυτή η επιμόρφωση, αυτό το περιεχόμενο του σεμιναρίου, το οποίο απευθύνθηκε και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, καθώς βέβαια διανύουμε μία περίοδο διαχρονικά, όπου μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να συμμετέχουμε σε ένα τροχαίο συμβάν από τη μία, σε κάποιο ατύχημα στο δρόμο. Και θα πρέπει να κληθούμε να παρέχουμε σε πολλές περιπτώσεις, αν χρειαστεί, θα το δούμε τώρα, τις πρώτες βοήθειες. Πάμε στην κυρία Κατερίνα Καλαϊτζάκη, την προϊσταμένη στο πρώτο νηπιαγωγείο Ιεράπετρας. Πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε καλά. Πάμε λίγο να αναφερθούμε σε αυτό το σεμινάριο και στο περιεχόμενό του και στα βασικά βέβαια συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μέσα από αυτή την επαφή με τους ειδικούς. Ωραία, φυσικά. Πολύ ωραία τα παρουσιάσατε, τα είπατε, ακριβώς έτσι έγιναν. Καταρχήν ήθελα να πω ότι η συγκεκριμένη δράση οργανώθηκε στα πλαίσια της ενδοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υλοποιούμε κάθε χρόνο ως προϊσταμένες νηπιαγωγείων και σχολείων. Στο πλαίσιο της διαχείρισης σεισμικού κινδύνου και σχεδίου δράσης του σεισμού που κάνει το νηπιαγωγείο μας και κάθε σχολείο και στο σχέδιο δράσης αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου που έχουμε φέτος, που υλοποιούμε φέτος με θέμα συνεργασία με τους γονείς. Πολύ σωστά είπατε, το διοργανώσαμε το νηπιαγωγείο μας σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Βαρβάρα Μερεσεντόγλου, τη Διευθύντρια Νοσοκομιακής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, η οποία αμέσως με βοήθησε και με έδωσε τις γραμμές έτσι ώστε να μπορέσω να έρθω σε επαφή με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις συγκήτριες, την κυρία Μακράκη Ειρήνη και την κυρία Τσαγκαράκη Μαριλένα, την κυρία Μεϊντάνη Φλόρη και Τάρταρη Ειρήνη, που ήρθαν από το Ηράκλειο και γέμισαν χαρά και γνώσεις το νηπιαγωγείο μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, γι' αυτό το λόγο καλέσαμε και γονείς και εκπαιδευτικούς. Δεν απευθυνόταν η πρόσκληση μόνο σε εκπαιδευτικούς, αλλά και σε γονείς. Είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τη συνεργασία με τους γονείς που είναι και άμεσα εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λοιπόν, θέλετε να σας πω μερικά από τα θέματα. Ακριβώς που επικεντρώθηκε το συγκεκριμένο σεμινάριο και ναι, που δώσατε ιδιαίτερη έτσι έμφαση. Ωραία. Μερικά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν αναγνώριση καρδιακής ανακοπής, με ποια βήματα προσεγγίζουμε ένα θύμα, επίδειξη κάρπας, δηλαδή καρδιοαναπνευστικής αναζωογονήσης, τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, πού βρίσκεται και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, θέση ανάνυψης, έμπραξη αναπνευστικής οδού, δηλαδή σε περίπτωση πνιγμού, αν κάποιος βάλει κάτι στο στόμα, και ειδικά στο νηπιαγωγείο, που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε, αν και θα τα πούμε αργότερα αυτό, τα στάδια απόφραξης, σημεία αναφυλαξίας, αλλεργίες, κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος, όπως σπάσιμο οστών, διάστρωμα, εξάρθρωση και πώς αντιμετωπίζεται, τραύματα και αιμορραγίες, ρινοραγία, πάρα πολύ συχνό στο σχολείο και στο σπίτι, εγκάβματα, δαγκώματα από ζώα ή ανθρώπους, ηλεκτροπληξία. Αυτά ήταν τα βασικά που μαθαίνουμε. Τα βασικά σχετικά με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών. Ωστόσο, ένας αστερίσκος. Πρέπει να έχουμε σηκώσει το τηλέφωνο και να έχουμε καλέσει τους ειδικούς, το ΕΚΑΒ, το γιατρό. Φυσικά. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μας είπαν. Το πρώτο πράγμα. Επειδή δεν είμαστε ούτε γιατροί ούτε νοσηλευτές, δεν επικεντρωνόμαστε στο περιστατικό και αφήνουμε τους ειδικούς. Όχι, φυσικά. Εμείς φυσικά πρέπει να ενημερωνόμαστε ως πολίτες, πρέπει να είμαστε ενεργοί και αυτό θέλουμε να προωθούμε και ως σχολική κοινότητα. Το σχολείο μας θέλουμε να το προωθήσουμε, να το κάνουμε μια κοινότητα μάθησης και γι' αυτό προβαίνουμε σε τέτοιες συνεργασίες. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ανοίξει ο δρόμος αυτός. Διότι τα κορίτσια με πάρα πολύ διάθεση και θέλουμε ξανά και ξανά να επιμορφωθούμε με τη συγκεκριμένα φορέα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία. Και το πρώτο πράγμα που μας είπανε φυσικά είναι όχι ότι είμαστε εμείς οι ειδικοί, αλλά
Παίρνουμε, η πρώτη δουλειά παίρνουμε τηλέφωνο να μας βοηθήσει κάποιος που γνωρίζει. Να παίρνουμε το διεθνή τον αριθμό το 112, είναι πάρα πολύ γνωστό, ναι. Το 166 μας είπαν. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την περίπτωση, μας έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σεμινάριο, όλοι όταν βρεθούμε στο δρόμο ή στο σπίτι ή στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο, όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη ή κινδυνεύει η ζωή του. Όμως μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε πάντα, έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Οπότε πρέπει να έχουμε γνώσεις, να ξεπεράσουμε τις ανασφάλειές μας και να ξέρουμε μέσα στο πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ενεργήσουμε. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε απειλητικά ή μη απειλητικά περιστατικά. Μάλιστα. Κύριε Καλετζάκη, είμαι σίγουρος ότι όλα όσα μάθατε και με ανθρώπους που ήρθατε σε επαφή σίγουρα σας έδειξαν το δρόμο. Είστε και εκπαιδευτικός, οπότε καταλαβαίνω χρειάζεται μια ψυχραιμία στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών και πόσα περιστατικά βέβαια δεν σημειώνονται μέσα σε σχολικές μονάδες με πρωταγωνιστές μπόμπερες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ψυχραιμία, ενημερώνουμε και βέβαια ξέρουμε τα βασικά για να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα λεπτά ενός περιστατικού. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά και ένα μεγάλο μπράβο γιατί είστε δραστήριοι και δεν μένουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί στα στενά όρια μιας σχολικής μονάδας. Βγαίνουν και προς τα έξω. Είναι αυτή η εξωστρέφεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.